Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάς τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των διαδηλωτών όσο και για την ομαλή διεξαγωγή του συλλαλητηρίου. Ενδεικτικό της γιγαντιαίας κινητοποίησης είναι το γεγονός ότι στους δρόμους θα βρίσκονται περίπου 19.000 αστυνομικοί. Η εξέδρα στήθηκε. Τα ηχεία τοποθετήθηκαν στη θέση τους. Όλοι προετοιμάζονται πυρετοδός για την αυριανή μέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό, μεγάλο όπως λένε οι διοργανωτές συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος για τη Μακεδονία, άρχισε. Μόνο από τη Μακεδονία αναμένεται να έρθουν 2.000 λεωφορεία. Θα είναι μεγαλειώδη και δυναμική. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Και να βρέχει πάλι θα έρθω. Λίγο πριν αναχωρήσει για το συλλαλητήριο της Αθήνας για τη Μακεδονία, ο δημοφιλής τραγουδιστής Ψαραντώνης μαζί με το γιο του Λάμπη Ξυλούρη και έφηπους κριτικούς επισκέφτηκαν τον τάφο του Καζαντζάκη τραγουδώντας το «Πότε θα κάνει ξαστεριά» πάνω στον τάφο του κριτικού συγγραφέα και ποιητή. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι η γιορτή της δημοκρατίας, στην πατρίδα της δημοκρατίας. Ήρθαμε και από το εξωτερικό, στηρίζουμε και από το εξωτερικό την πατρίδα μας για να στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι αδιαπραγμάτευτη. Στην αρχή της Σερμού στείνεται η μεγάλη εξέδρα από όπου θα εκφωνήσουν τους λόγους τους οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν στην αυριανή συγκέντρωση. Είναι όλα σχεδόν έτοιμα, βλέπετε τα συνεργεία εργάζονται πυρετοδός για να... Είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος αύριο. Και καιρός ήταν οι Έλληνες να ξυπνήσουν. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο από τις 6 το πρωί και σταδιακά θα διακοπεί η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, με την τροχαία να καλεί τους οδηγούς να μην επιχειρήσουν καν να πλησιάσουν το κέντρο. Για τους χώρους στάθμευσης των Πούλμαν υπάρχει ήδη σχέδιο που εκπονήθηκε από αστυνομία και διοργανωτές. Το θέατρο Μπάντμιντον είναι ένας από τους χώρους στάθμευσης των λεωφορείων για την αυριανή μεγάλη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ θα βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις προληπτικά για να φυλάνε τα λεωφορεία. Αύριο μιλάει το Σύνταγμα, μιλάει ο ελληνικός λαός. 12 παρατέταρτο και Αθήνα, παρακαλώ, όσοι έχετε εισιτήρια με τον 12 παρατέταρτο μόνο. Μερικοί μάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει από σήμερα για να μείνουν σε συγγενικά σπίτια στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να μπαίνουν συνεχώς καινούργια δρομολόγια στα κτέλ. Μέχρι στιγμής έχει 3 δρομολόγια έξτρα, αλλά μέχρι το βράδυ θεωρητικά θα βγουν και άλλα. Όλη η Ελλάδα εκεί, όλη η Ελλάδα. Είναι μία στον κόσμο, δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία. Να αφήσουμε τους καναπέδες. Καλή ήταν μέχρι τώρα. Σε περίπτωση που γεμίσουν οι τρεις χώρες στάθμευσης για τα λεωφορεία που θα έρθουν στην Αθήνα για το αυριανό συλλαλητήριο, η εναλλακτική λύση της αστυνομίας είναι η χρήση της λεωφόρου συγκρού. Αυθεντικές παραδοσιακές στολές Μακεδονομάχων, λάβαρα με χριστιανικά σύμβολα, τοποθετούνται προσεκτικά και με μεγάλη συγκίνηση στα πόρτ παγκάζ των αυτοκινήτων για να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι για την Αθήνα. Κατεβαίνουμε κάτω ένστολοι, 50 λεωφορεία, οι άνθρωποι μας. Θα δώσουμε το ραντεβού κάτω για να διαδρανώσουμε την πατρίδα μας, ότι δεν συζητάμε με τους κλέφτες της ιστορίας μας και της αξιοπρέπειας μας. Τον Έλληνα μπορείς να του πάρεις το ψωμί, μπορείς να μην του δώσεις τίποτα που μπορεί να μην φάει, αλλά δεν μπορείς να του πάρεις πατρίδα και θρησκεία. Για το αυριανό συλλαλητήριο έχει κινητοποιηθεί δύναμη 19.000 αστυνομικών, σχεδόν το σύνολο δηλαδή των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική. Σε ρυθμού συλλαλητηρίου βρίσκεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολόκληρη η χώρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Κρήτη και τον συνάδελφο Μάριο Διονέλη, με την Πάτρα και τον Χρήστο Στρατουλάκο, ενώ στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου. Μάριο Διονέλη, να ξεκινήσουμε από εσένα, καθώς το παρόν στο συλλαλητήριο θα δώσουν και πολλοί κριτικοί. Εσύ βρίσκεσαι στο λιμάνι Ηρακλείου. Ναι, είμαι στο λιμάνι του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας από εδώ, από την Κρήτη. Και εδώ, αλλά και στη Σούδα, στα Χανιά, έχει ξεκινήσει ήδη η επιβίβαση στα πλοία των ακτοπλοϊκών εταιριών, οι οποίες μάλιστα παρήχαν και έκπτωση στους διαδηλωτές. Σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, γύρω στα 1.000 άτομα θα βρεθούν από την Κρήτη στην Αθήνα στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία. 600 περίπου άτομα εδώ από το λιμάνι του Ηρακλείου και γύρω στα 500 από το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά. Ο προγραμματισμός των διαδηλωτών είναι ότι μόλις φτάσουν στον Πειραιά αύριο το πρωί θα τους περιμένουν λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στο κέντρο της Αθήνας. Στην περιοχή της Μητρόπολης έχει δοθεί ένα ραντεβού με κριτικά σωματεία από την Αθήνα ώστε να ενωθούν με συμπατριώτες τους που θα βρεθούν στην μεγάλη διαδήλωση, ώστε η Κρήτη να έχει ένα δυναμικό παρόν όπως προγραμματίζουν και όπως υπόσχονται στο συλλαλητήριο το αυριανό.
Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά, πρέπει να σας πω ότι η εκτίμηση των διοργανωτών ήταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει και περισσότερος κόσμος. Ωστόσο, οι 2-2,5 μέρες που προηγήθηκαν για να οργανωθεί η μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, μάλλον δεν ήταν αρκετοί για να μπορέσουν και περισσότεροι να ταξιδέψουν. Ωστόσο, ελπίζουν ότι και πολλοί με δικά τους μέσα, χωρίς να έχουν μπει στην λίστα της Οργανωτικής Επιτροπής, θα βρεθούν αύριο στην Αθήνα, καθώς και οι κριτικοί που μένουν στην πρωτεύουσα. Μεγάλη κινητοποίηση και στη Βόρεια Ελλάδα για το πώς προχωράνε οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για τη μετακίνηση του κοινού. Θα μας ενημερώσει ο Παύλος Αρόγλου. Παύλο. Η Θεσσαλονίκη, Μάρκο, έκανε την αρχή και πλέον τη σκυτάλη παίρνει η Αθήνα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και σύμφωνα με τους διοργανωτές πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη μετακίνηση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Μάλιστα κάνουν λόγο για αριθμό ρεκόρ από πούλμαν τα οποία πρόκειται να φτάσουν στην Αθήνα. Ο αριθμός, από ό,τι λένε, αγγίζει τα 2.500 λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Ήδη κάποια ιδιωτικά πούλμαν έχουν ξεκινήσει σήμερα το ταξίδι, ενώ τα μεσάνυχτα κάποια ακόμη θα ξεκινήσουν για την Αθήνα. Ενώ ο κύριος Όγκος, Μάρκο, πρόκειται να φύγει από την Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από την Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα να σας πω το ότι 50 αναβλωμένα πούλμαν για λογαριασμό της Παμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας ήδη βρίσκονται καθοδόν για την Αθήνα. Εδώ, στον υπεραστικό σταθμό των ΕΚΤΕΛ Μακεδονία, όπου και βρισκόμαστε, πέρα από τα τακτικά δρομολόγια τα οποία ξεκίνησαν για την Αθήνα, φύγανε και κάποια έκτακτα. Ενώ από τις 5.30 το πρωί θα προσθεθούν και άλλα λεωφορεία για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, μάλιστα με μειωμένο εισιτήριο της τάξης του 25-30%. Αρκετός κόσμος, τέλος να σου πω, Μάρκο, είναι αρκετός κόσμος, έχει φύγει ήδη για την Αθήνα με ιδιωτικά οχήματα. Επειδή λοιπόν πολλοί κόσμος ξεκινάει για την Αθήνα, να ενημερώσουμε στο σημείο αυτό τους τηλεθεατές πως σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του Sky θα βρίσκεται η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Ζιωκοπούλου, με αναλυτική πρόγνωση για το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και αύριο, η μέρα του συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Πυρετός προετοιμασιών όμως επικρατεί σε Πελοπόννησο και Επτάνησα, έτσι, Χρήστο Στρατουλάκο. Ακριβώς, Μάρκο, αρκετός θα είναι ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί στην πλατεία Συντάγματος και από την Πελοπόννησο αλλά και από τα Ιόνια νησιά. Να ξεκινήσουμε την Αχαΐα, όπου από την Πάτρα περίπου 40 θα είναι τα λεωφορεία τα οποία θα αναχωρήσουν νωρίς αύριο το πρωί μέχρι και τις 9.30 τα τελευταία λεωφορεία με προορισμό την πρωτεύουσα, ενώ 5 θα αναχωρήσουν και από την πόλη του Αιγαίου, τα οποία έχει κλείσει ο Μητροπολίτης Αγγελίας Καλαβρίτων, ο κύριος Αμβρόσιος. Από την Ηλία, 4 με 5 θα είναι τα λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί. Περίπου 200 με 250 θα είναι οι πολίτες του συγκεκριμένου νομού. Ίδια εικόνα και από τη Μεσσηνία και από την Αρκαδία αλλά και από την Λακωνία, όπου σε όλες αυτές τις περιοχές, Μάρκο, που προανέφερα, θα υπάρχουν και έξαθα δρομολόγια από τα εκάστοτε ΕΚΤΕΛ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πολίτες. Ωστόσο, Μάρκο, να σου πω ότι επειδή η Πελοπόννησο και αρκετές περιοχές Πελοπονίσου είναι κοντά στην Αθήνα, θα υπάρχουν αρκετοί πολίτες οι οποίοι θα ταξιδέψουν με τα δικά τους οχήματα και γι' αυτό το λόγο θα ληφθούν έξαρτα μέτρα και από την τροχιά και από την αστυνομία. Μάλιστα. Σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες Πελοποννήσου. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις συναδέλφους. Πυρετός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα για να κυλήσουν όλα ομαλά στο αυριανό συλλαλητήριο. Με εντολή της τροχιάς θα ισχύουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Κοντά μας βρίσκεται η Μαρία Δουρουδή. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας για τα λεωφορεία, τα εκατοντάδες λεωφορεία τα οποία θα καταφθάσουν στην πρωτεύουσα και φυσικά να δούμε και πού θα σταθμεύσουν όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Ο πρώτος μεγάλος όγκος λοιπόν ξεκινάει από την Νότια Ελλάδα. Τα λεωφορεία λοιπόν αυτά θα φτάσουν στα διόδια της Μάνδρας και εκεί θα γκρουπάρονται κατά 10-15 λεωφορεία και με την συνοδεία περιπολικού της αμέσου δράσεως και της τροχέας θα μεταφέρονται μέσω της λεωφόρου Κηφισού και της Ποσειδώνος, όπως βλέπουμε και στο γράφημα Μάρκο, και από εκεί θα φτάνουν μέχρι το μετρό στο σταθμό. Με κόκκινο οι διαδρομές, βεβαίως. Ναι, βλέπουμε ακριβώς. Φτάνουν λοιπόν εδώ και από το σταθμό Fix μέχρι και τη λεωφόρο Αμαλίας θα αποβιβάζονται οι διαδηλωτές από
οπότε λεωφορεία. Από εκεί θα μεταφέρονται πεζοί μέχρι το Σύνταγμα, εκεί που θα γίνει και το μεγάλο συλλαλητήριο. Mm-hmm. Στη συνέχεια τα λεωφορεία αυτά θα επιστρέφουν στο Τάκι Βοτό, όπου θα φυλάσσονται. Το δεύτερο μεγάλο όγκο των λεωφορείων ξεκινάει από την Βόρεια Ελλάδα, εκεί φτάνουν στα Διώθια Αφιδνών, από εκεί πάλι γκρουπάρονται κατά 10-15 και με τη συνοδεία τροχέα και περιπολικού αμέσου δράσεω, μέσω τη λεωφορού Κηφισίας και τη Κατεχάκη, θα φτάνουν στον Μπάτμιντον. Εκεί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό από την Κατεχάκη για να φτάσουν μέχρι το μετρό στον Ευαγγελισμό. Και από εκεί πεζεί πάλι μέχρι το Σύνταγμα. Για να θυμίσουμε, Μάρκο, ότι το μετρό Συντάγματος Ομόνοιας και Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Η επιστροφή θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι διοργανωτές. Και βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά ομαλά, πρέπει να έχουν και οι διαδηλωτές λίγη υπομονή στις μετακινήσεις. Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Δουρουδή. Ο ΣΚΑΙ, κυρίες και κύριοι, από τις 6 το πρωί θα καλύπτει λεπτό προς λεπτό το συλλαλητήριο με συνεχή ροή και ζωντανές συνδέσεις από το κέντρο της Αθήνας. Η ροή της ενημέρωσης θα ξεκινήσει με τον Γιώργο Αυτιά και θα συνεχιστεί με Τάκη Χατζή, Βίκη Παύλου, Εύα Αντωνοπούλου, Μαρία Αναστασοπούλου και Δημήτρη Οικονόμου. Βεβαίως, αναλυτικά ρεπορτάζ και όλα όσα έγιναν μπροστά και πίσω από τις κάμερες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ στις 8 με τη Σία Κοσιόνη. Κοντά μας βρίσκεται η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Νικολέτα Ζγιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα. Να μας ενημερώσεις με τι καιρό ταξιδεύουν ήδη ή θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες να ταξιδεύουν οι διαδηλωτές από όλη τη χώρα με κατεύθυνση στην Αθήνα. Καλησπέρα, Μάρκο. Καταρχάς, να πούμε ότι θα συνεχιστεί και απόψε και αύριο έως το πρωί ο αρκετά βροχερός καιρός. Βλέπουμε και στο χάρτη, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με πιο ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ενώ συνεχίζουν να μας απασχολούν και οι θελώδεις νοτιάδες που φτάνουν στο Βόρειο Αιγαίο και αύριο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Πάμε να δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τι θα γίνει στις διάφορες διαδρομές. Mm-hmm. Όπου με βόρεια... κόκκινο είναι οι βασικές οδικές και θαλάσσιες διαδρομές. Από τη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, τι θα συναντήσουν εκεί, βροχές κατά διαστήματα. Με λίγη περισσότερη προσοχή στο κομμάτι της Θεσσαλίας. Βροχερός όμως θα είναι ο καιρός και για όσους ταξιδέψουν από Πελοπόννησο προς Αθήνα. Ενώ οι κριτικοί μας θα έρθουν στον Πειραιά, θα φτάσουν στην Αθήνα με νοτιά που θα φτάνει τοπικά, Μάρκο, τα 6 μποφόρ. Νικολέτα, ποιο θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο, ημέρα συλλαλητηρίου, συγκεκριμένα στο Σύνταγμα? Θα σου πω, Μάρκο, φαίνεται ότι η πρόγνωση είναι ευνοϊκή για τις κρίσιμες ώρες του συλλαλητηρίου. Καθώς δεν φαίνεται βροχή, θα έχουμε κάποιες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάνει τοπικά για τους 17 βαθμούς, ενώ θα έχει εξασθενήσει και ο νοτιάς, που αυτή τη στιγμή είναι ισχυρός και μας ταλαιπωρεί λίγο. Γενικώς αύριο στην Αττική θα έχουμε μικρή πιθανότητα βροχής και κυρίως στις πρωινές ώρες ασθενή θα είναι όμως τα φαινόμενα. Κρατάμε ότι τις κρίσιμες στιγμές του συλλαλητηρίου ο καιρός θα είναι καλός και δεν θα δημιουργεί γενικώς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα, αναμένουμε καλοκαιρία κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Νικολέτα Ζγιακοπούλου, σε ευχαριστούμε θερμά. Να σε καλά. Στους ρυθμούς του συλλαλητηρίου και οι επαγγελματίες στο κέντρο της Αθήνας που προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον όγκο των διαδηλωτών. Ο ΣΚΑΙ εντόπισε και τον βιοτέχνη που κατασκευάζει εδώ και ημέρες μια τεράστια σημαία που θα έχει εξέχουσα θέση στην πλατεία Συντάγματος. Επί 5 ημέρες, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ετοίμαζε αυτή την τεράστια σημαία που βλέπετε να καλύπτει μια ολόκληρη τετραόρροφη πολυκατοικία. Είναι 150 μέτρων και θα βρίσκεται από νωρίς μπροστά από την εξέδρα των ομιλητών στην πλατεία Συντάγματος στο συλλαλητήριο της Κυριακής και θα περνάει πάνω από τους διαδηλωτές. Από την αρχή της εβδομάδας την κατασκευάζουμε, από τη Δευτέρα την ξεκινήσαμε. Είναι ένα δώρο που την κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, έτσι που μας τη ζήτησε και την προσφέρουμε δωρεάν. Σε ρυθμού συλλαλητηρίου κινούνται οι επαγγελματίες της Αθήνας. Τα περίπτερα πάνω στην πλατεία Συντάγματος έχουν ήδη προμηθευτεί σημαίες, αναψυκτικά και ό,τι άλλο θα έχει ζήτηση τις ώρες του συλλαλητηρίου. Σημαίες έχουμε ήδη πάρει και νεράκια και μπύρες. Πιστεύουμε θα έχει λίγο τσίρο. Όπως σε κάθε μεγάλη συγκέντρωση, έτσι και στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, πλανώδη θα επιχειρήσουν από τα ξημερώματα της Κυριακής να πιάσουν την καλύτερη θέση επί της πλατείας. Όπως ο μικροπολιτής που βλέπετε, πουλά κουλούρια επί της οδού Ερμού εδώ και πολλά χρόνια. 6 ώρα. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που από τα ξημερώματα της Κυριακής πολλοί μικροπολιτές θα έρθουν να στήσουν τους πάγκους τους με σκοπό να βρουν την καλύτερη θέση. Σε ρυθμούς συλλαλητηρίου κινείται το κέντρο της Αθήνας. Σε λίγη ώρα αναμένεται να είναι έτοιμη η εξέδρα των ομιλητών, ενώ η περιοχή έχει γεμίσει με πλανόδιους οι οποίοι πολλούν σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας. Τα μέτρα ασφαλείας αναμένουν τετρακόντια, καθώς θα βρίσκονται σε επιφυλακή 4.000 αστυνομικοί. Η κατασκευή της εξέδρας των ομιλητών, η τοποθέτηση των ηχητικών, τα ικριώματα που θα στηθούν οι τηλεοπτικές κάμερες, αλλά και πολίτες που προμηθεύονται σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας. Όλα και όλοι προετοιμάζονται για το αυριανό συλλαλητήριο. Θα το προσπαθήσουμε και στο διπλωματικό επίπεδο και με την άποψη τη δική μας, ο κόσμος. Πρέπει να ακουστούμε κι εμείς.
Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η κατασκευή της εξέδρας του συλλαλητηρίου ακριβώς μπροστά στο πεζόδρομο της Ερμού. Έχει μέγεθος 10 επί 10 μέτρα, ενώ είναι στημένη με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι μιλούν να κοιτούν προς τη Βουλή των Ελληνών. Η μεγάλη κατασκευή, που έχει και ειδική ράμπα πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα, θα είναι έτοιμη το βράδυ του Σαββάτου. Είναι εθνικό το ζήτημα. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Ενωμένοι. Δεν λύνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Λύνονται σε σοβαρότερο και υψηλότερο επίπεδο. Την ίδια ώρα οι διοργανωτές αλλάζουν τα πλάνα τους για τη σειρά των ομιλητών. Έτσι στην εξέδρα θα ανέβουν για χαιρετισμούς πρώτα οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων. Θα ακολουθήσουν οι Παμακεδονικές Ενώσεις και κατόπιν θα γίνουν οι κύριες ομιλίες του Μίκη Θεοδωράκη, του καθηγητή Κασιμάτη και του Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου. Ένα θέμα που πρέπει να το διαχειριστούν άτομα με γνώσεις και με υπευθυνότητα. Η Μακεδονία είναι ένα ελληνικό όνομα, οπότε πρέπει να το κρατήσουμε εμείς. Με νοικιασμένα τουριστικά λεωφορεία αλλά και με έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ ξεκινούν για την Αθήνα από τη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Από το πρωί τα λεωφορεία που αναχωρούν για Αθήνα από το σταθμό των ΚΤΕΛ Μακεδονία είναι όλα γεμάτα. Για αύριο ξεκινάμε από τις 6 παρατέταρτο, ένα έκτακτο που έχει γεμίσει, ετοιμάζεται ακόμα ένα. Ο μεγαλύτερος αριθμός λεωφορείων αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα αύριο. Τα λεωφορεία από κάθε γωνιά της χώρας κατά την άφηξή τους θα συνοδεύονται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους στάθμευσης. Από την Βόρεια Ελλάδα τα πούλμαν θα σταθμεύουν εδώ που βρισκόμαστε στο ΆΚΑ, ενώ από την Νότια Ελλάδα κατά μήκος της λεωφόρου Συγκρού. Δίπλα στους πολίτες και οι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν για να καλύψουν το γεγονός. We follow closely all the events, the negotiations between Athens and Skopje, and that is why we're here. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή. Θα φυλάσσονται και ειδικοί στόχοι, ενώ αστυνομικοί θα βρίσκονται και σε περιφερειακά σημεία κλειδιά για να αποφευχθούν τα επεισόδια. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με την Τζίνα Στασινοπούλη, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τζίνα, βρίσκεσαι μπροστά από την εξέδρα. Ρίτσα, λίγες ώρες απομένουν μέχρι να ξεκινήσει το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία εδώ, στο Σύνταγμα, και τα πάντα είναι έτοιμα. Η μεγάλη εξέδρα, μήκους 10 επί 10 μέτρων, έχει κατασκευαστεί. Έχουν μπει μάλιστα και τα πόντιουμ και βέβαια είναι με πρόσωπο προς τη Βουλή, έτσι ώστε όλοι οι ομιλητές, όταν μιλούν συμβολικά, να απευθύνονται στους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Θέλω να σου πω, Ρίτσα, ότι μόνο η πλάτη μένει να τοποθετηθεί, η οποία θα αναγράφει το σύνθημα «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα». Αυτό όμως θα γίνει αύριο το πρωί. Ρίτσα, οι πάντες όμως εδώ στο Σύνταγμα είναι σε επιφυλακή. Όχι μόνο οι αρχές, αλλά και οι διοργανωτές. Γιατί, διότι καταρχήν και σήμερα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Ενώ και αύριο έχουμε, όπως όλοι ξέρουμε, στις 12 η ώρα έχει ανακοινωθεί προς αντισυγκέντρωση στα προπήλαια από αναρχικές συλλογικότητες. Επικίνδυνη και ιδιαίτερης προσοχής είναι και η νύχτα, Ρίτσα. Όπως μας είπαν όλοι, εδώ θα υπάρχει περιφρούρηση τόσο από τους διοργανωτές όσο και από την αστυνομία, προκειμένου να αποφευθούν το οποιοδήποτε επεισόδιο. Και ρίτσα να κλείσω λέγοντάς σου ότι όσοι θέλουν από τους πολίτες να έρθουν στο Σύνταγμα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το εξής. Αύριο, με εντολή της αστυνομίας, θα είναι κλειστή η σταθμή του μετρό Σύνταγμα, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο από τις 10 το πρωί, Ρίτσα. Τζίνα, σε ευχαριστούμε. Με λεωφορεία θα φτάσουν νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Η Πολίνα Κολοκοτρώνη βρίσκεται στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Πολίνα. Ρίτσα, το ένα μετά το άλλο αναχωρούσαν τα πούλμαν της γραμμής για την Αθήνα από το πρωί. Δεκάδες όμως είναι και τα μισθωμένα λεωφορεία που ετοιμάζονται να πατήσουν γκάζι για την πρωτεύουσα από τα μεσάνυχτα και μετά. Οι υπεύθυνοι εδώ στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, λόγω της αυξημένης ζήτησης, αναγκάστηκαν να βάλουν και επιπλέον δρομολόγια, καθώς οι 11 τακτικές αναχωρήσεις για σήμερα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες. Αυξημένη όμως είναι κίνηση και στο σιδηροδρομικό σταθμό, αφού αρκετοί αποφάσισαν να αναχωρήσουν για το συλλαλητήριο με τρένο, ενώ ήδη πολλοί έχουν ξεκινήσει το ταξίδι και με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, και όπως όλα δείχνουν, δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι άνθρωποι από τη Βόρεια Ελλάδα που θα βρεθούν αύριο στην πλατεία Συντάγματος για να διαδηλώσουν υπέρ της Μακεδονίας. Πολύ να σας ευχαριστούμε. Μεγάλη σημασία βεβαίως, κυρίες και κύριοι, έχει και ο καιρός. Δηλαδή, αν θα έχουμε ψηλόβροχο αύριο ή καλοκαιρία. Κοντά μας είναι ο ειδικός, ο μετεωρολόγος μας, Τάσος Αρνιακός. Τάσο.
Ούτε ψηλό βροχό θα έχουμε, αλλά ούτε και κακό. Δεν πέτυχα κανένα από τα δύο. Θα έχουμε συννεφιά. Ναι. Το πρωί τουλάχιστον θα έχουμε πυκνή συννεφιά. Βροχή δεν θα έχουμε.